Στο κέντρο της Αθήνας, στην άκρη του Εθνικού Κήπου, βρίσκεται μια μοναδική στρατιωτική μονάδα. Το στρατόπεδο των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Το συγκρότημα των κτηρίων μόλις ξεχωρίζει ανάμεσα στα αιωνόβια δέντρα του κήπου. Τα στρατιωτικά παραγγέλματα χάνονται μέσα στον αχό της κίνησης, ολόγερα. Εδώ υπηρετούν οι επιλεγμένοι οπλίτες της φρουράς που ονομάζονται Εύζωνοι ή Τσολιάδες. Η θέση του καταβλισμού είναι δίπλα στο Προεδρικό Μέγαρο από την ίδρυση της φρουράς, καθώς οι Εύζωνοι φέρουν την ευθύνη της τιμητικής φρούρησης του Μεγάρου καθόλου το 24ωρο. Η Προεδρική Φρουρά ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1868. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε σαν μάχημο και σαν τελετουργικό τμήμα. Έλαβε διαδοχικά τους τίτλους Άγημα, Ανακτορική Φρουρά, Φρουρά Σημαίας, Φρουρά Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, Βασιλική Φρουρά και από το 1974 Προεδρική Φρουρά, μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Σήμερα έχει καθαρά τελετουργικό χαρακτήρα. Πέρα από τις 24ωρες τιμητικές φρουρές, οι Εύζωνοι αποδίδουν τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε αρχηγούς ξένων κρατών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. Πρόεδρε, πέρασε επιθεωρήσεως. Επίσης, συμμετέχουν τιμητικά σε εορταστικές και εθνικές εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που εγκρίνονται αρμοδίως. Η Προεδρική Φρουρά ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1868 και περιελάμβανε δύο τμήματα, το τμήμα Ευζώνων και το τμήμα Κρητών. Ο σκοπός που είχε ιδρυθεί ήταν αρχικά μάχημο τμήμα, αλλά είχε και τελετουργικό χαρακτήρα και έλαβε μέρος σε όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του έθνους μας από το 1453 μέχρι και το 1940. Οι οπλίτες που υπηρετούν στην Προεδρική Φρουρά είναι όλοι κληρωτοί. Κατατάσσονται στα κέντρα εκπαιδεύσεως, από όπου γίνεται επιλογή από αξιωματικούς της Προεδρικής Φρουράς. Στη συνέχεια μετατίθεται σε μονάδες του νησιωτικού χώρου και της Τράκης, όπου υπηρετούν επί 6 περίπου μήνες. Στη συνέχεια καλούνται στην Προεδρική Φρουρά για εκπαίδευση και εδώ πλέον υφίστανται ειδική εκπαίδευση, η οποία έχει άμεση σχέση με την αποστολή της Προεδρικής Φρουράς. Τόσο στον άγνωστο στρατιώτη, όσο και στο Προεδρικό Μέγαρο, η φρούρηση τηρείται από ζεύγη σκοπών. Έτσι η εκπαίδευση των Ευζώνων γίνεται με ασκήσεις αναζεύγη, ώστε ο κάθε οπλίτης της φρουράς να συγχρονίζεται στο απόλυτο δυνατόν με τον αντίστοιχο σκοπό του ζεύγους του. Ο Ζαπιού ακολουθεί το δίκτυ. Προσπαθήστε να βρίσκετε τον άλλο. Συγχρονισμός στους βηματισμούς, στα χτυπήματα των όπλων, στη διαδικασία της σημεία ανάπαυσης.
Το ξεδίπλωμα αρχίζει πάνω από τον αστράγαλο. Η απόδοση τιμών, αλλά και ο συγκεκριμένος βηματισμός των ευζώνων σκοπών, εκτελούνται εθιμικά βάσει των παλαιών στρατιωτικών κανονισμών. Σπασμένος ο καρπός, πετωμένο το χέρι. Η εκπαίδευση που υφίστανται οι εύζωνοι παρουσιαζόμενοι στην Προεδρική Φρουρά είναι ειδικές ασκήσεις που αφορούν καταρχήν τις ασκήσεις ακριβίας, οι οποίες είναι ελάχιστα διαφοροποιημένες από τον υπόλοιπο ελληνικό στρατό, πλην όμως αναγκαίες για το λόγο ότι υπάρχει η ειδική ενδυμασία, η οποία κάποιες στιγμές ενδεχομένως να εμποδίσει μία κίνησή τους, ή τα υποδήματα, τα οποία είναι τα τσαρούχια, που φέρουν καρφιά και γι' αυτό το λόγο μαθαίνουν. Αυτό είναι δέρμα μοσχαλίσο, η καλύτερη ποιότητα, το οποίο το βάφουμε κόκκινο και κατασκευάζουμε τα τσαρούχια. Το τσαρούχι ξεκινάει το νούμερό του από το 44 το πιο μικρό μέχρι 53 το πιο μεγάλο. Συνήθως 44, 45 και 46 σπάνια τα φοράνε. Τα νούμερα που φορούν εδώ πέρα οι ευζώνοι είναι 46, 47, 48, 49. Το βάρος του τσαρουχιού είναι 3 κιλά το ζευγάρι και έχει επάνω 600 βελονιές στο χέρι και 120 καρφιά.